πολλά στόματα, ότι δεν μπορεί ο πιστός μέσα στη κοινωνία που ζει να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Ένας κούκος, λέει ο λαός, φέρνει άνοιξη. Λογικά στέκει αυτό το επιχείρημα. Αλλά για τον πιστό χριστιανό που είναι σύμφωνα με τις γραφές αετός, χρυσάετος και προορισμένος να πετάει πάντα ψηλά στους εθέρες, δεν ισχύει σε καμιά περίπτωση το επιχείρημα ότι ένας και μόνο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει κατηγορηματικά ότι άρκει εις ανήρ δημότης πυρί Θεού πυρπολούμενος, πάντα των δήμων πυρώσε. Δηλαδή ένας και μόνο ένας πιστός με τη δύναμη του Θεού πειραπτωμένος για να πειρακτώσει ολόκληρη πόλη, ένα λαό. Αυτό είναι αλήθεια που αποδεικνύεται και ιστορικά και αγιογραφικά. Αγιογραφικά έχουμε παραδείγματα πλήστα όσα μέσα από την Αγία Γραφή. Ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Μεσσίας του κόσμου, ο Υιός της Παρθένου, ο ακρογωνιαίος λίθος, ο στήλος και το εδρώμα της εκκλησίας, ο Κύριός μας, ως μονάς άλλαξε την όψη του κόσμου. Γκρέμισε τα είδωλα, τους ψευδοθεούς, τα οποία είδωλα στόμα έχουσι και ούλα λύσουσι, χείρας έχουσι και ούψη λαφίσουσι, οφθαλμούς έχουσι και ού βλέπουσι, στόμα έχουσι και ούλα λύσουσι. Μία οικουμένη γεμάτη από ψευδοθεούς γκρεμίστηκε και έφυγε ανεπιστρεπτή το κατίδωλο παρελθόν. Ο Παύλος, ο Απόστολος, ο
ανώπτερος εκείνος, θείος άνθρωπος, μπορούσε βασισμένος στη λογική του ένα, της μονάδας, να στηριχθεί στην ανθρώπινη δύναμη και να αρχίσει και να φέρει εις πέρας το ανεπανάληπτο έργο της αλλαγής της Οικουμένης. Και μόνον λογικά, ανθρώπινα, είναι αδύνατο. Η παρουσία του Παύλου μέσα στον κόσμο αποδεικνύει ότι η μονάδα, ο ένας, ο πειρακτωμένος από το Πνεύμα του Θεού, έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο. Το 1777 ένας καλόγερος, ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, που έβλεπε το γένος μας, τους πατέρες μας, σκλαβωμένους, να πατιώνται από την αρβίλα των Οθωμανών, προσεύχεται στον Κύριο να βγει από το κελί του ή να μην βγει. Και ο Κύριος του δίνει την απάντηση. Ανοίγει τις γραφές και διαβάζει μέσα σε μια επιστολή του Παύλου: «Τα του εταίρου και μη τα εαυτού ετί το έκαστος». Απλά να ζητάει ο καθένας μας όχι ότι συμφέρει τον εαυτούλη μας, αλλά ότι είναι σωστικό και σωτήριο για τους άλλους. Ανακοινώνει αυτή την πραγματικότητα στον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης ευλογεί την επιθυμία του Αγίου Κοσμάτου του Ατελού και βγαίνει από το κελί του. Σαν να έχει φτερά στα πόδια του. Περνάει την Ελλάδα, τη σκλαβωμένη Ελλάδα, και αλλάζει τα φρονήματα των ραγιάδων. Τους καλεί να μιλάνε ελληνικά, γιατί μιλούσαν αρβανίτικα, για να μην ξεχάσουν την μητρική τους γλώσσα. Ιδρύει επιτροπές, οι οποίες επιτροπές με την βοήθεια του Αγίου Κοσμάτου Ατελού, την πνευματική κυρίως, ίδρυσαν στον ελλαδικό χώρο 400 σχολεία. Ένας ο Άγιος Κοσμάς ο Ατελός, με Πνεύμα Θεού όμως, με πίστη και αυταπάρνηση και αγάπη προς τον συνάνθρωπό του, στήριξε τα φρονήματα στην πίστη και στην ελευθερία
και ίδρυσε 400 σχολεία στο ανθρώπινο γένος, στο ελληνικό γένος. Θα μνημονεύσω τον ήρωα, τον καπετάνιο της ελληνικής επανάστασης, τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος όταν πρωτοκάλεσε τους προπάτορές μας να πάρουν μέρος στην επανάσταση, τους ήβρε διστακτικούς. Ο ένας, ο γέρος του Μουριά, μονάχος, τους ήβρε διστακτικούς. Μπαίνει μέσα στην εκκλησία, κλαίει, δακρύζει, προσεύχεται στην εικόνα της Παναγιάς. Και όταν βγήκε έξω μετά από την προσευχή, όταν κάλεσε και μίλησε στους αγωνιστές, διακήρυξε: «Η Παναγιά μας έχει υπογράψει την ελευθερία της πατρίδας μας». Ναι, ένας, αλλά με τον ένα, με τον Κύριό μας μαζί, έγινε τόσο δυνατός όσο η δύναμη του χάρισε ο Κύριος, σύμφωνα με το αποστολικό εκείνο: «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα τα μπορώ σύμφωνα με τη δύναμη του Ιησού Χριστού». Γράφεται μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα του γυμνασίου το εξής περιστατικό. Όταν καλούσε ο Κολοκοτρώνης τα πλήθη για να τον ακολουθήσουν και δίσταζαν, με ένα παροιμιώδη τρόπο είπε ότι όχι μόνο τα ποτάμια τα μεγάλα, όχι μεγάλοι άντρες δηλαδή, αλλά και ριάκια, μικρά ριάκια, βοηθούν ώστε το ένα, το μεγάλο ποτάμι να γίνεται ορμητικότερο, εφόσον χύνονται μέσα στο μεγάλο ποτάμι. Αυτή την παρομοιώδη ρίση του άκουσε ένα μικράκι γύρω στα 12-13 χρόνια και πλησιάζει τον καπετάνιο και του λέει: «Καπετάνιο, θέλω κι εγώ να πάρω μέρος στον αγώνα. Θέλω κι εγώ όπλο». Ειρωνικά, ο γέρος του Μοριά του απαντάει: «Τι να μπορεί να κάνει εσύ, ρε μιξαρούδι? Καπετάνιο, εσύ είπες ότι τα ριάκια φτιάχνουν ένα μεγαλύτερο ποτάμι». Είδε ο γέρος του Μοριά ότι ήταν τετραπέρατο το παιδί. Τον δίνει τυροπόνι, του φορτώνει ένα γαϊδούρι και του δίνει και ένα σημείωμα, γιατί πρόκειται να γίνει η μάχη στα Δερβενάκια από το Δράμανι. Όμως δεν είχε επικοινωνία με τους άλλους οπλαρχηγούς ο Κολοκοτρώνης, έπρεπε να συνοηθεί και δίνει στο μικράκι εκείνο το γράμμα, το σημείωμα που αποκάλυπτε τα σχέδια του Κολοκοτρώνη. Σαν λοιπόν τυροπόλης, φορτωμένο το γαϊδίου του με τυριά, ξεκίνησε
να πάει να συναντήσει τους άλλους μοναρχηγούς. Το σταματούν οι Τούρκοι. Του τρώνε τα τυριά, τον ψάχνουν για να βρουν μήπως έχει τίποτα που μπορούσε να μεταφέρει για να συνοηθεί με κάποιους άλλους Έλληνες. Το σημείωμα του Γέρου του Μοριά δεν το βρήκα, δεν το βρήκαν. Τον άφησα και έφυγε και έφτασε στους μοναρχηγούς. Τον είδαν, τον ρώτησαν και εκείνος απάντησε: έφερα το σχέδιο του Γέρου του Μοριά, του καπιτάλιου. Πού το μωρέ? Στη θήκη το έχω. Και πλησιάζει το γάιδρο, βάζει το χέρι στο αυτί μέσα και βγάζει το σημείο, το σημείωμα. Ένας και αυτός ασήμαντος, όμως προσφορά μεγίστη. Δεν ισχύει. Τι μπορώ να κάνω εγώ, ένας, μια μονάδα μέσα στην κοινωνία? Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα που αναιρούν κάθε ενδιασμό, κάθε δουλοπρέπεια, κάθε ισχυρισμό στο ότι δεν μπορεί κανείς να πάει κόντρα στο ρεύμα. Μια κοινωνία που έχει σημάδια ζωντανά παρακμής. Μέσα αυτή την κοινωνία βρίσκονται και τέτοιες μονάδες. Ένας ήταν και Παύλος Κουντουριώτης το 21, που όταν επρόκειται να κάνει τον αγώνα όμοια με τον Κολοκοτρώνη, και εκείνος είπε: η Παναγιά είναι μαζί μας. Η Ελλάδα θα γίνει ελεύθερη. Αλήθεια, θα είχαμε, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πλήστα όσα ιστορικά παραδείγματα, εδρασμένα πάνω στην πίστη. Γιατί μόνο εκείνος που πιστεύει μπορεί να επιτελέσει οι γραφές. Είναι ο κήπος, είναι ο λιμόνας μέσα από την οποία, από τις οποίες μπορούμε να διαπιστώσουμε αυτήν την αλήθεια. Όμως χρειάζεται να είμαστε οπλισμένοι. Αναφέρεται μέσα στις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού ότι επί τουρκοκρατίας ένας αγάς ηρωνευότανε τον Άγιο και μάλιστα εμπέζοντας το Ιερό Βιβλίο μας, την Αγία Γραφή, λέτε εσείς
ότι στην Αγία Γραφή γράφει ότι μπορεί να πείτε σε εκείνο το βουνό να φύγει από εκεί, από τη θέση του και να μεταφερθεί καπαλού. Άλλωστε, είναι σαφέστατος λόγος του Κυρίου ότι εάν πιστεύουμε, αιρούμεν, μπορούμε να πούμε το όρι τούτο μετάβηθη εντεύθεν, εκεί και μεταβήσετε. Ο Άγιος, προσευχόμενος τον Κύριο, σταυρώνει το όρος, συγγνώμη, ένας πατριάρχης της Ιωνίου Πόλεως, σταύρωσε το όρος και μεταφερότανε επάνω στον Αγά. Στοπ, 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 είπε ο Αγάς, πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω. Μόνον δια της πίστεως. Βέβαια ο Κύριος είπε ότι μπορεί να γίνει αυτό, αλλά οι ερμηνευτές της Καινής Διαθήκης, οι πατέρες Εκκλησίας και κυρίως ο Χρυσόστομος λένε ότι κυρίως δεν είναι, κυρίως δεν είναι η μεταφορά ενός όρους, ενός όγκου από τη μια, από το ένα μέρος της γης σε κάποιο άλλο, αλλά να μεταφέρουμε τον όγκο που έχουμε μέσα μας, που είναι βουνό ολόκληρο, ασήκωτο, όπως λέει και ο Δαβίδ, εανομίε μου, υπερήραν την κεφαλή μου, όλα τα κακά που έχω μέσα μου, όλες οι ανομίες μου, όλες οι αμαρτίες μου, όλες οι αδικίες μου, είναι βουνό πάνω από το κεφάλι μου. Έλα Κύριε, εκείνο το βουνό που είναι ογκωδέστατο μέσα μου και μετάφερε τον από μένα έξω και μακριά. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, όγκον αποθέμενη πάντα. Να πετάμε από πάνω μας, από μέσα μας, τα βάρη. Δια της πίστεως και μόνον δια της πίστεως γίνονται τέτοια θαύματα. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ολόκληρο κεφάλαιο για την πίστη. Δια της πίστεως κατηγορήσου το βασιλείας, κατηργάστο δικαιοσύνη, έβρισαν δύναμη πυρός, εγέρονται ισχυρία πολέμο, έλαβον γυναίκες εξ Αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Πιο απλά, με την πίστη οι Άγιοι Τρεις Παιδες ρίχθηκαν στη φωτιά και έπεισαν τη δύναμη της φωτιάς. Με την πίστη έζησαν την αρετή. Με την πίστη έφυγαν από τη δύναμη του μαχαιριού. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα Αγίων που σέβαλαν για να τους κατακόψουν τα μαχαίρια και δεν κοβότσαν. Με την πίστη παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων. Απλά νικούσαν λίγοι τους πολλούς. Με την πίστη νικούσαν οι λίγοι τους πολλούς. Ένας στο αλβανικό μέτωπο, χιλιάδες έβαζε στα πόδια.
δια της πίστεως, όσο στέκει κανείς στέρεα πάνω στο βράχο, που δεν είναι άλλος από τον Χριστό, όλα τα μπορεί, όλα τα μπορεί. Βέβαια, ο ένας πιστός, όποιος κι αν είναι αυτός, είναι ανώτερος και από τον θάνατο. Αντικρίζει το θάνατο χαρούμενος. Γιατί για τον πιστό δεν υπάρχει θάνατος. Αντίθετα, εκ του θανάτου αυτής της ζωής ο πιστός μεταβαίνει στην αιώνια ζωή, στον ένα τριαδικό Θεό, το Θεό τον αληθινό. Είναι ανώτερος λοιπόν ο πιστός του θανάτου. Γι' αυτό και υποβάλλεται σε μυρίους θανάτους κατά τη γνώμη του κόσμου, επειδή γι' αυτόν δεν υπάρχει σε αυτή τη ζωή αληθινός θάνατος. Ζω δε ου και τι εγώ, ζει δε εν εμή ο Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλήθεια. Άραγε ασχοληθήκαμε όπως πρέπει με αυτές τις αλήθειες, θα είναι τώρα περίπου 2 μήνες. Έκανα ένα ερώτημα μέσα σε ένα τμήμα της β' τάξης του γυμνασίου. Παιδιά, από εδώ μέσα, ποιοι έχετε Αγία Γραφή και διαβάζετε έστω και 2 σειρούλες. Κανένας δεν σήκωσε το χέρι του. Παιδιά, από εδώ μέσα, πόσοι κάνετε προσευχή πρωί και βράδυ, καθιερωμένο έργο προσευχής, όχι ένα σταυρό και καλημέρα και φεύγω, καθιερωμένο έργο προσευχής. Κανένας δεν βρέθηκε να απαντήσει. Από εδώ μέσα, παιδιά, πόσοι εκκλησιάζεστε τακτικά, συνειδητά σαν χριστιανοί? Η απάντηση: Πάσχα και Χριστούγεννα, άντε και 15 Αύγουστο. Αφού σταμάτησε το ερωτηματολόγιο χωρίς να ευρεθούν απαντήσεις θετικές, στρέφω σε ένα κοριτσάκι που ήταν αρμόμεθανή. Εσύ, κορίτσι μου, μελετάς το βιβλίο του Μάμεθ? Ναι, μου λέει. Κάθε μέρα 10 λεπτά, κύριε. Προσεύχεσαι? Ναι, κύριε. 5 φορές την ημέρα. Βέβαια, θα μας σκίσει το στόμα
το αντίπαλο δέος. Με ποια κριτήρια μπορεί κανείς να δώσει απάντηση στο ερώτημα «πιστεύομαι»? Το ρωτάει και ο Κύριος. Άρα, εάν έρθει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης, ευρύσει πίστη. Αν έρθει ο Κύριος στη γη, θα βρει ανθρώπους να πιστεύουν. Και δεν φτάνει μόνο να πούμε ότι πιστεύουμε, γιατί και οι δαίμονες πιστεύουν και θρύτουσι. Όχι. Και ο Σατανάς γνωρίζει την Αγία Γραφή απ' έξω, από το Α μέχρι το Ω. Άσχετα το ότι βασιλεύει άγνοια γύρω από τις γραφές, ανάμεσα στα πλήθη των βαπτισμένων χριστιανών. Δυστυχώς θα μας κολλάσουν την ημέρα της κρίσεως. Οι άνθρωποι του σκοταδιού, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Πίστη σημαίνει ορθοδοξία. Πίστη σημαίνει ορθοπραξία. Αν δεν έχεις ανέργο, άνθρωπε του Θεού, βαπτισμένα χριστιανέ, τη μελέτη της Γραφής, τον τακτικό εκκλησιασμό, τη συγνή κοινωνία με τα μυστήρια του, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, δεν λογίζεσαι πιστός χριστιανός. Όχι. Μόνο μια ενσυνείδητη καλλιέργεια σε φέρνει κοντά στον Κύριο. Διαφορετικά, δυστυχώς θα ακουστεί εκείνο που είπε ο Κύριος στους Εβραίους, εκαυχόντο, ότι ήσαν παιδιά του Αβραάμ. Ναι, αλλά ο Αβραάμ ήταν ο άνθρωπος του Θεού στην πράξη. Και οι Εβραίοι θεωρητικά ονόμαζαν τον εαυτό τους παιδιά του Αβραάμ και υπερηφανεύονταν γι' αυτό. Οπότε ο Κύριος τους λέγει, δύναται ο πατήρ και εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα του Αβραάμ. Μπορεί ο Θεός και από τις πέτρες που είναι μπροστά μας να φτιάξει παιδιά του Αβραάμ. Θα εδικαιούστο να ονομάζετε παιδιά του Αβραάμ, αν είχατε την αρετή του Αβραάμ. Μόνο τότε κανείς δικαιούται να είναι και ορθόδοξος χριστιανός. Αν έχει αρετήν Χριστού, αν είναι αδερφός του Κυρίου, αν είναι συγκληρονόμος της Βασιλείας του Θεού, στην πράξη όμως, όχι στη θεωρία. Επαναλαμβάνω το ερώτημα του Κυρίου, το παράπονο του Κυρίου. Άραγε, εάν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, ευρύσει πίστη επί της γης? Αν έρθει ο Υιός του Θεού, ο Κύριός μας, ο Μεσσίας, ο Κριτής, θα βρει ανθρώπους πιστούς εδώ στη γη?
που να εφαρμόζουν το θέλημά του. Αδελφοί μου, εσείς και εγώ, όλοι μας χρειαζόμαστε να κάνουμε μία αυτοέρευνα, έναν αυτοέλεγχο. Να πάρουμε το θερμόμετρο για να μετρήσουμε τους βαθμούς της πίστης μας. Να δούμε το θερμόμετρο εκείνο που λέγεται γραφές, αναγνωρίζουν τη δική μας γνησιότητα γύρω τα θέματα της πίστεως και των αληθιών και των πράξεων. Χωρίς την ανάγνωση των γραφών θα βρεθούν και βρίσκονται πολύ συχνά οι διαστρεβλωτές της γραφής, θα μας προβάλλουν τα δικά τους διδάγματα, τα διαστρεβλωμένα πάνω στις γραφές, και εμείς τα λέμε, κοίταξε τι ωραία που τα λέγει. Δυστυχώς η άχνοια των γραφών που έχει σαν βάση, σαν έδρα την αδιαφορία μας, δημιουργεί ένα πηχτό σκοτάδι, και μέσα σε αυτό το σκοτάδι βασιλεύουν κλέφτες και ληστές. Κάπου μέσα στο ψαλτήρι αναφέρεται ότι ο Δαβίδ έκλαιγε κάθε νύχτα, ότι έβρεχε κάθε βράδυ το στρώμα του με τα δάκρυά του και ζητούσε από τον Κύριο να του καθαρίσει τον εσωτερικό του κόσμο. Επαναλαμβάνω, κάθε βράδυ. Αυτό είναι παράδειγμα για μίμηση. Μας λείπει, αδελφοί μου χριστιανοί, το έργο του ελέγχου. Μας λείπει το έργο της προσευχής. Χωρίς συνεργασία, χωρίς συνομιλία με τον Κύριο, πώς είναι δυνατόν να αποκτήσουμε και εμείς αρετή? Γιατί μεταανδρός οσίου όσοι ως έσυ, με άνθρωπο που είναι ενάρετος και εσύ ενάρετος αγίης. Συναστρέφεσαι λοιπόν με τον Κύριο, μελετάς το λόγο του, προσεύχεσαι, θα γίνεις ενάρετος, όσοι ως έσυ. Μεταστρεβλού, διαστρέψε. Με τον κακό, διαστρέφεσαι. Όχι χωρίς εμού, ου δίναστε ειν ουδέν. Χωρίς τη δική μου βοήθεια, που την χορηγώ εγώ, ή με τη μελέτη των γραφών, ή με την προσευχή, ή με τη ευχαριστία, ή με την εξομολόγηση, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Χωρίς εμού, ου δίναστε ειν
ουδέν. Είναι αλήθεια, ύψιστη αλήθεια, ότι ο Κύριος ζει με κεφαλαία γράμματα πάντα μαζί μας. Το έχει διαχειρίσει. Δεν πρόκειται να σας αφήσω ποτέ, ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στις ημέρας της ζωής σας. Εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Και είναι μαζί μας. Και χθες και σήμερα και στους αιώνες. Συ δε ο αυτός συ νυν και στους αιώνες. Συ δε Κύριε είσαι ο ίδιος τώρα και στους αιώνες. Μονάδες μες τον κόσμο. Μονάδες, αλλά δυνατές. Δυνατές με τον Κύριο. Δυνατές με την βοήθεια των Αγίων. Δυνατές με την βοήθεια των Αγγέλων. Δυνατές με την βοήθεια των Προφητών. Δυνατές με τη βοήθεια των Οσίων. Δυνατές με όλο το πνευματικό ουράνιο σύστημα. Δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε το πολιτεύμά μας στον ουρανό, από εκεί αντλούμε κάθε δύναμη. Γι' αυτό είμαστε πάντα δυνατοί. Ζει Κύριος ο Θεός. Ακούγεται συχνά. Εδώ είναι ο παράδεισος. Εδώ είναι η κόλαση. Ναι, δεν θα αφισβητήσω αυτή την πραγματικότητα. Εδώ που ζούμε γίνεται αρχή για μια ζωή ή παραδεισένια ή κολλασμένη. Παραδεισένια με την παρουσία του Κυρίου. Μη μου πεις δεν τον είδα. Γιατί με τέτοιο συλλογισμό ποτέ δεν θα το δεις. Εάν δεν το γνωρίσεις δεν θα το δεις. Ανάγκη είναι, μεγάλη ανάγκη. Όσο αναγκαία είναι η τροφή και ακόμη περισσότερο να συναναστραφείς με τον Κύριο. Και εφόσον συναναστραφείς με τον Κύριο θα σου δώσει απτή, χειροπιαστή την παρουσία του, τον παράδεισό του. Μπορώ εγώ να ισχυριστώ για ένα πρόσωπο ότι είναι καλό ή κακό, εάν δεν συναστρεφώ, να δω χαρακτήρα του. Εάν δεν συναστραφώ, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω, ίσως και δεν υπάρχει. Γι' αυτό είναι ανάγκη. Με τον Κύριο να αρχίσουμε ζωή Χριστού, για να αρχίσει από εδώ ο Παράδεισος και να συνεχίσει αιώνια εκεί ο Παράδεισος. Χωρίς τον Κύριο
Ναι, είναι και αυτό αλήθεια. Αρχίζεις στην κόλαση. Ζεις με στην κόλαση και συνεχίζεις και την αιώνια κόλαση. Γιατί ο Κύριος είναι ο Παράδεισος και χωρίς τον Κύριο ζεις στην κόλαση. Αδερφέ μου, είναι ανάγκη να πλησιάσουμε εδώ, τώρα στη γη, όλους εκείνους που είναι αληθινοί πολίτες του ουρανού από εδώ, γιατί υπάρχουν, έχει μερίδιο ο Κύριος, το έχει ξεκάθαρα πει. Εγώ έχω καλέσει όλο τον κόσμο. Αλλά οι εκλεκτοί είναι λίγοι, είναι ελάχιστοι. Θα ψάξουμε να βρούμε αυτούς, γιατί ζουν σε όλες τις κοινωνίες, όλων των εποχών. Εφόσον είναι αρνητική η στάση μας, δεν θα δούμε ποτέ τους ολίγους. Αν είναι θετική, θα βρούμε και τους ολίγους. Και θα συνεργαστούμε με αυτούς και μαζί με αυτούς και με τον Κύριο. Είναι ανάγκη να γίνει αυτό. Αλλιώς, οδηγούμεθα στην κόλαση, στην αιώνια κόλαση, από τώρα. Ο Απόστολος Παύλος για κοινωνίες χωρίς Χριστό γράφει μέσα στις προς Ρωμαίους επιστολή ότι γνωρίσματα αυτό το κοινωνιό θα είναι ότι θα υπάρχουν άνθρωποι άστοργοι, άσπονδοι, παιδιά γονεύσει να πηθείς που θα είναι γεμάτα λιπακοήπρος γονείς. Μιλάει για κοινωνίες που θα βασιλεύει η ανηθικότητα πέρα για πέρα. Ακόμη για κοινωνίες που θα βασιλεύει το αίμα. Αδελφοί μου, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Εκείνων των οποίων τα μάτια είναι ανοιχτά και είναι αληθινά ορόντες, και εκείνων των οποίων τα μάτια είναι κλειστά και είναι αυτοί οι τυφλοί. Δεν εννοώ για εκείνους που έχουν χαμένη την όραση των ματιών τους, του σώματος. Όχι, αλλά εννοώ εκείνους τους ανθρώπους που ενώ έχουν τα μάτια τους σωματικά, δεν έχουν τα μάτια της ψυχής τα αληθινά. Και ακόμη, ενώ εκείνους που ενώ έχουν λογική, εν τούτης μοιάζουν με τα ζώα. Γιατί λέγει ο Άγιος Αντώνιος, οι άνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Γιατί λογική χωρίς Θεό είναι αφύσικη λογική. Λογικός είναι εκείνος που έχει νουν Θεού. Αυτός είναι λογικός. Αληθινά βλέπων είναι εκείνος που έχει
μάτια ανοιχτά στο θέλημα του Θεού. Τυφλός είναι εκείνος που κλείνει τα μάτια μπροστά στα βιβλία του Θεού. Και θα μου πείτε, ποια είναι τα βιβλία του Θεού? Οι γραφές? Όχι. Και η φύση? Η φύση, το μεγάλο βιβλίο του Θεού. Αδερφοί μου, προς Θεού, μην αφήνουμε τα μάτια μας κλειστά. Ας τα ανοίξουμε στο μεγαλείο του Θεού. Αμήν.